Se cambia el interior. Αυτό που λέει εκεί για αυτονομικού, τη ζηλιά μου να μην φέρει, το πες και καθαρά, το πολύ αφέρ. Ποιος, τι λύγει, ποιος, αναφέρει για όσα υπόθηκαν τη τηλεόραση, το σχολείο του. Διαφημίζουν. Τι δεν έχουν πει φέρουν. Παντρεύτηκε. Όχι. Αραβωνιάστηκε. Όχι. Την άφησε χείρα. Όχι. Μεγάλωσε. Σύτεψε. Τα έβγαλε όλα έξω. Και αυτή εδώ. Τρελοκομείο. Αυτή εδώ. Και η κόρη της. Πανάγια βόηθα. Την τηλεόραση κοίτα. Μη την κοιτάς. Δεν έχει άντρα. Μη την κοιτάς. Κουνήσω από τη θέση σου. Όνομα. Ψυχιατρική διάγνωση. Διπολική διαταραχή με καταθλιπτικά επεισόδια. Απώλεια πρόσφατης μνήμης. Μετά από πολλαπλές κρίσεις άγχους. Αυτοκτονικές τάσεις. Οικογενειακό ιστορικό. Σχετικό με το παρόν πρόβλημα. Τέκνο υπευλήθη στο παρελθόν σε επιτακτικό πάγωμα. Λόγω συμμετοχής σε αντικυβερνητικές οργανώσεις. Δόθηκε εξιτήριο μετά το διάστημα 5 μηνών. Η υπόθεση βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Λόγος παγώματος ασθενούς. Μη λειτουργική. Αδυναμία ένταξη στο κοινωνικό σύνολο μετά από θεραπεία. Ανίατη κατάσταση. Η ώρα είναι 10 και 13 δευτερόλεπτα. Έναρξη διαδικασίας.
Δεν θα το πάρεις. Θέλεις ένα. Δεν έχει επισκεπτήριο σήμερα. Ποιος? Η μάνα μου. Πότε την πάγωσαν? Πάει λίγος καιρός. Νομίζω ότι θυμάμαι μόνο ήχους. Δεν αλλάζουν οι ήχοι αυτής της πόλης. Δυνατοί. Άγριοι. Ο ήχος από τα ρολόγια μας δεν σταματάει ποτέ. Θυμάσαι όταν στους αυτόματους πολιτές είχε αναψυκτικά. Ναι. Κάποιος μου είπε ότι κάπου έχει απομείνει ένας. Θα πρέπει να είναι μακριά από εδώ. Έχω καιρό να δω κάποιον να κρατάει ένα ψυκτικό.